Πολλές εκτόσεις εν μέσω κορονοϊού και με ένα νέο lockdown να είναι πρώτων πυλών. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Οι ενδιάμεσες εκτόσεις ήταν μια ένεση για την αγορά. Έδειξαν ότι υπήρχε ένα ενδιαφέρον του κόσμου και βοήθησαν πάρα πολύ τα καταστήματα. Δυστυχώς, από ό,τι ακούμε, θα έχει γίνει lockdown, οπότε θα πάει πίσω. Αυτό που βλέπουμε ότι κάτι πάει να γίνει καλά, θα πάει πίσω. Ας ελπίσουμε να είναι λίγο το διάστημα του lockdown και να ξαναμπούμε το Δεκέμβρη που είναι και γιορτές. Είναι ένας καλός μήνας για μας να μπούμε καλά. Μολονότι τα μέτρα ίσχυαν στο λιανεμπόριο και οι αποστάσεις και όλα αυτά ήταν σε ισχύ. Θα μπορούσε να εξαιρεθεί από αυτό το lockdown? Αυτοί ξέρουν. Mm-hmm. Εμείς ό,τι μας λένε έχουμε καταντήσει να κοιτάμε κάθε λίγο και λιγάκι τα fake να ενημερωνόμαστε, γιατί κάθε λίγο και λιγάκι αλλάζουν τα μέτρα και κοιτάμε και εμείς να είμαστε ενημερωμένοι. Είναι λίγο κουραστικό δηλαδή, αυτό έχει καταδείξει να είναι πάρα πολύ κουραστικό. Η αύξηση τώρα σε αυτές τις εκπτώσεις σε σχέση με πέρυσι, είδατε κάποια διαφορά? Δεν έχουμε τελειώσει τις εκπτώσεις, είμαστε τρεις-τέσσερις μέρες στο ξεκίνημα. Πάντως σε σχέση με τις προηγούμενες, με τον Σεπτέμβριο, ας πούμε, που ήταν ένας νεκρός μήνας, οι αρχές του Νοέμβρη έδειξαν ένα ενδιαφέρον και μια κίνηση στην αγορά. Έδειξαν να ζεστάθηκε λίγο η αγορά. Υπάρχει μια κινητικότητα βάσει τα δεδομένα μας και την κατάσταση. Τώρα αναμένουμε να δούμε τι θα προκύψει, τι θα γίνει. Μάλλον θα πάμε σε lockdown, οπότε θα ζήσουμε μια εμπειρία την οποία την έχουμε ξαναεπιζήσει. Το λιανεμπόριο θα μπορούσε να εξαιρεθεί σε αυτό το lockdown και να παραμείνουν ανοιχτά τα καταστήματα? Δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε, γιατί ο κόσμος είναι φοβισμένος, είναι όλοι κλεισμένοι στα σπίτια τους, είναι δύσκολο να κυκλοφορήσει έξω, οπότε θα ήταν... Δεν θα υπάρχει κανένα νόημα πλέον, πιστεύω ότι... Εκτός τώρα που θα μπορεί να βρει κάποιος μέχρι και αύριο που θα είναι ανοιχτά, αν ισχύσουν τα μέτρα αυτά... Οι εκτόσεις στο δικό μας κατάστημα είναι μέχρι 30% στα καινούργια εμπορεύματά μας. Κάνουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε, γιατί για όλους μας είναι δύσκολα. Περνάμε πολύ δύσκολους καιρούς και θα δείξει, παιδιά, η κατάσταση είναι μη προβλέψιμη. Η κίνηση ήταν υπέροχη. Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά οι ενδιάμεσες χειμερινές εκπτώσεις. Ξεκίνησαν πολύ καλά. Το άσχημο είναι ότι αν έχουμε ένα lockdown από Δευτέρα ή από το Σάββατο, θα μας κόψει επάνω στη δουλειά. Είναι η σεζόν μας άλλωστε και θα είναι καταστροφικό. Καταστροφικό για την οικονομία του κράτους, καταστροφικό και για τα επαγγέλματα, από ό,τι καταλαβαίνετε. Διότι εμείς τα μικρά μαγαζιά, οι μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουμε, δεν είμαστε στο διαδίκτυο και δεν μπορούμε να κάνουμε τηλεπολίσεις, είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Οπότε και να ανοίξει πάλι η αγορά από τα Χριστούγεννα θα μπορέσει να σωθεί κάτι, ή θεωρείτε ότι είναι κομβικό κομμάτι αυτό τώρα που θα κοπεί? Αυτή τη στιγμή είναι η χειρότερη στιγμή που μπορεί να γίνει ένα lockdown. Αν ήταν τον Οκτώβρη ήταν λίγο το κακό, διότι ήταν μία νεκρά περίοδος για όλα τα επαγγέλματα και γιατί ο καιρός ήταν πολύ καλός. Από εδώ και πέρα που χειμωνιάζει και ο κόσμος θέλει να πάρει τα χειμερινά του, να ψωνίσει για το σπίτι του, να φτιάξει τα σπίτια του, να ψωνίσει για τα παιδιά του, τα χειμερινά, παπούτσια, ρούχα κτλ. Είναι πάρα πολύ άσχημο η περίοδος να κλείσουν. Θα αρχίσουν και οι ελιές. Και εκεί είναι πρόβλημα, διότι θα έρθουν χέρια απ' έξω, εργατικά χέρια, το οποίο και εκεί δεν ξέρουμε αν είναι καλά και αν μεταδώσουν τον ιό χειρότερα, και είναι μια κατάσταση, μιλάω ειλικρινά, πάρα πολύ άσχημη. Δυστυχώς κάποιοι, πολύ λίγοι φαντάζομαι, δεν προσέξαν όλο αυτό το καιρό της εκκλήσης της κυβέρνησης και μας φέρανε σε αυτό το σημείο. Διαδόθηκε τόσο πολύ γρήγορα και τα κρούσματα πολλαπλασιάζονται καθημερινά σε βαθμό πάρα πολύ άσχημο. Και φυσικά την πληρώνουν οι πολλοί, δυστυχώς.
Δεδομένου πως τα μέτρα τηρούνται στο λιανεμπόριο, θα μπορούσε να εξαιρεθεί από αυτό το lockdown? Και να εξαιρεθεί το λιανεμπόριο. Όταν ο άλλος δεν μπορεί να βγει έξω να ψωνίσει και είναι μόνο για να πάει σε ένα γιατρό ή να πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει τα τρόφιμά του, δεν έχει νόημα. Νόημα θα είχε όταν ήταν ελεύθερος να ψωνίζει από το πρωί. Αν ήταν ένα mini lockdown, δηλαδή να κλείνουν τα πάντα από τις 8 και μετά, αυτό θα εξυπηρετούσε. Θα εξυπηρετούσε το λιανεμπόριο, αλλά έτσι τώρα πάμε, η οικονομία μας πάει χάλια. Πώς ήταν η κίνηση αυτές τις πρώτες μέρες των φθινοπρωινών εκτόσεων? Τώρα είναι λίγο δύσκολη η απάντηση αυτή. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, γιατί ο κόσμος, από ό,τι βλέπετε και από ό,τι προφανώς και εσείς έχετε αντιληφθεί, στο επερχόμενο lockdown, με την ανακοίνωση του επερχόμενου lockdown, κάπου λίγο τα φτερά κοπήκανε. Ουσιαστικά όμως δεν είναι το ίδιο πράγμα με το τι είχαμε συνηθίσει. Σίγουρα πάμε σε κάποια καινούργια πραγματικότητα, σε κάτι καινούργιο που δεν ξέρουμε πού οδηγεί, και γι' αυτό τα συμπεράσματα είναι πολύ δύσκολα. Δεν είναι εύκολο να κάνουμε κάποια αποτίμηση. Έστω αυτές τις τρεις πρώτες μέρες πριν ανακοινωθεί το lockdown ότι έρχεται, είδατε έτσι κινητόνωση στην αγορά? Όχι ιδιαίτερα πράγματα. Ναι, μεν υπήρχε μια μικρή κινητικότητα, αλλά δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι. Γιατί υποτίθεται όταν κάνεις ένα mid-season sale και μετά μπροστά σου έχεις ένα Black Friday που δεν θα υπάρξει λογικά, με βάση τα δεδομένα, τότε μιλάμε για αποτυχίες. Τώρα, να χρυσώνουμε λίγο το χάπι, το χρυσώνουμε. Οκ, μέχρι εκεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να πούμε ούτε για αποτυχία οριστική, αλλά ούτε για επιτυχία. Είναι μια κατάσταση πολύ ρευστή, αυτό τίποτε άλλο.